Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να τοποθετηθώ. Θα σας πω γιατί. Γιατί ο Περικλής θυμώνει πάρα πολύ. Σε καταλαβαίνω, Βένια μου. Αλλά θυμώνει πάρα πολύ και μετά βγαίνει και με βρίζει. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, μας είναι πολύ συμπαθής, αλλά σαν. Και άσε που πρέπει να ξεκινήσω από τον Νικοβέρτη που γνωριζόμαστε από παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τον Νικοβέρτη που παίζει μπουζούκι στο ταβέρνα του Θήμου στην Ολλανδία. 18 χρονών τον γνώρισα εγώ τον Νίκο τώρα. Πώς θα τοποθετηθώ. Και τίποτα δεν είχα καταλάβει από αυτές τις απόψεις, ομολογώ μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι μας είναι και οι δύο πολύ συμπαθείς, αλλά είναι δύο άντρες οι οποίοι λένε τη γνώμη τους για το πώς θέλουν τη γυναίκα. Εγώ το προσεγγίζω σαν μάνα αρχικά. Σαν μάνα. Ναι. Δηλαδή σαν μάνα προβληματίζομαι και λέω να η μάστιγα της Ελληνίδας μάνας, να τη. Εμείς φταίμε. Όχι, όχι. Δηλαδή εμείς τους μεγαλώνουμε έτσι. Πασά μου, αγόρι μου, θα σου φέρω εγώ, μην κουνηθείς, μη. Τους γιους μας, ναι. Ποιος τους μεγαλώνουμε αυτά. Έτσι. Κι εγώ ενίοτε. Και μετά πάνε σε μία γυναίκα. Όχι, θα σου πω, είναι η φυσική, το φυσικό αντανακλαστικό. Δηλαδή, εγώ αν μου ζητήσει κάτι το παιδί μου, πρέπει να αντισταθώ για να μην το δώσω. Πρέπει να πω, κράτα γεράσεις. Μπορεί να πάει και μόνος του να το κάνει. Θέλω να σου πω ότι με δουλειά το παλεύω. Γιατί λυπάμαι Άκουσε τη γυναίκα με. Που θα βρεθεί στον δρόμο του. Σαν μάνα, δεν είσαι αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή, άμα θέλει ένα δεύτερο και τρίτο φαγητό ο γιος σου, δεν του πεις ναι, πασάκα, όχι, θα σου δεν φτιάξεις. Θα κάνω. Αυτό λέμε δεν θα τώρα. Κάνω. Από αυτό είναι, ναι. αυτό έχουμε. Αλλά πιο πολύ το κάνω γιατί θέλω να το φάει το ψάρι. Δεν είναι όμως όλα δηλαδή θέμα μας, ρε Σύση. Δεν είναι όλα θέμα μας. Μα άκουσες τη σύγκριση. Δηλαδή, ο Νίκος Βέρτης, το είπα ακόμα πιο βαριά, αν με ρωτάς. Δηλαδή, ότι έχει συνεχίσει από το θέμα του. Να μας κάνει και δύο φαγητά, μα δεν έχουμε, και να μας μαλώνει κιόλας, άμα χρειαστεί. Όχι, δεν είμαστε η μαμά σας. Ούτε θέλουμε να γίνουμε η μαμά σας. Να πάτε στη μαμά σας. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μαγειρεύσουμε σε έναν άντρα. Είναι η μαμά σου. Νίκο, αυτό που θυμάμαι τέτοιες δηλώσεις, συγγνώμη, και από τον Θάνο Πετρέλη και από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Δηλαδή, έχουμε ξανακούσει τέτοιες δηλώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που τις ακούμε. Και όταν γίνεται κοινή συνενέση, δηλαδή υπάρχει μια γυναίκα η οποία όντως αυτό επιθυμεί, αυτό είναι σεβαστό. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη γενική την τοποθέτηση. Την επιβολή. Δεν είναι επιβολή. Είναι ότι και ποιος θα τους φροντίσει, και ποιος θα. Όχι. Η τοποθέτηση είναι ακόμα πιο λάθος. Ότι έτσι έχουν καταστραφεί οι οικογένειες. Ναι. Δηλαδή, τι λέει, ότι το πρόβλημα στις καταστραμμένες οικογένειες είναι η γυναίκα η οποία θέλει να έχει καριέρα. Καλώς ή κακώς. Είναι στερεότυπο όλα αυτά. Έτσι έχουν μεγαλώσει. Αυτό όχι, που έχει εσύ. Δεν είναι. Όχι, έτσι. Είναι. Παύλο, έτσι είναι. Όταν στο μυαλό μας, εμείς είτε είσαι άντρας. Όχι, εσύ, εμείς είμαστε άλλη γενιά, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά από ανθρώπους. Όχι, ναι, άλλο λέω. Απλά όταν ένας άνθρωπος έχει στο μυαλό του ότι έχει μεγαλώσει και έχει μια εικόνα στο μυαλό του, η γυναίκα να είναι στο σπίτι επειδή ο μπαμπάς ήταν αλλού ή ξέρω εγώ γυρνούσε στο σπίτι και την έβρισκε εκεί να μαγειρεύει 2-3, να τα πετάει τα φαγητά κάτω γιατί δεν του άρεσε να του φτιάχνει κάτι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος τι θέλεις να έχει σαν φυσική συνέχεια στο μυαλό του όσο μεγαλώνει. Ότι αυτό αναζητάει. Δηλαδή όλοι μεγαλώνοντας αναζητάμε ή τον πατέρα μας ή τη μάνα μας αντίστοιχα σε μια σχέση. Ναι, απλά εγώ θέλω να πω ότι δεν βρίσκω κακό. Κακή την τοποθέτηση το να φροντίζει η γυναίκα τον άντρα με την ίδια αντιστοιχία που και φροντίζονται δύο άνθρωποι αντιστοιχεί. Που αγαπιούνται. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που και ο άντρας θα φροντίσει τη γυναίκα που όταν θα είναι, ξέρετε τι γίνεται παιδιά στη σχέση. Ισορροπία. Κατά τη γνώμη μου 50-50 δεν είναι ποτέ. Ναι. Είναι όμως μέρες που γυρνάς εσύ από τη δουλειά, ας πούμε, και έχεις, δεν έχεις να δώσεις. Μοιράζονται. Έχεις το 20% να δώσεις. Πολύ σωστό, 80%. Και το θέμα είναι ο σύντροφος εκείνη την ώρα να είναι άστο πάνω μου. Εγώ τώρα μπορώ να δώσω το 80 και αντίστοιχα ο ένας τον άλλον. Δεν είναι μια φλάκα. Πολύ σωστό γραμμή. Αυτό που είπες. Αυτά τα στερεότυπα αφορούν μια άλλη γενιά. Αν είναι η λύση για το παιδί. Ακούστε με, Παύλο, στην πραγματικότητα το παιδί είναι στο σπίτι 2-2,5 χρόνια. Μετά πάει σχολείο. Ναι. Ωραία, πάει σχολείο. Άρα, αν η γυναίκα μείνει σπίτι. Ουσιαστικά είναι για να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Τα παιδιά λείπουν το πρωί. Μπορεί να δουλέψει. Θέλεις full time, θέλεις part time. Αν θέλει να δουλέψει, αν είναι αυτό που ζητάει να δουλέψει, δεν είναι τα παιδιά το πρόβλημα. Ούτε εγώ λείπω από τα παιδιά μου. Στα παιδιά, όταν είναι τα παιδιά μου σπίτι, είμαι κι εγώ. Άλλες γυναίκες δεν έχουν καν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί οικονομικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και πρέπει να κάνουν και δύο δουλειές, αν χρειαστεί. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι μια δικαιολογία στην πραγματικότητα. Το ότι θα κάτσω να είμαι όλη μέρα σπίτι. Η μητέρα που μένει όλη μέρα σπίτι κάνει δουλειά του σπιτιού. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να πρέπει, αλλά το θέμα είναι να το επιλέγει. Αυτό, όχι επιλογή. Να την αναγκάζουν.